Γεια σας αγαπητοί φίλοι, είμαστε κοντά σας να σας δείξουμε ένα βίντεο πώς να εγκαταστήσετε τη Xiaomi 360 στο κινητό σας. Λοιπόν, αφού έχετε παραλάβει την κάμερα, την εγκαταστήνετε στο φορτιστή τον οποίο σας έχουμε στείλει, το adapter. Θα αρχίσει να μιλά από μόνη της μέχρι να τη συνδέσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα κατεβάστε το Mi Home, εγώ το έχω ήδη κατεβασμένο στο κινητό σας από το Play Store. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα. Εντάξει, εγώ το έχω κατεβασμένο και έχω κάνει εγγραφή. Όπως βλέπετε έχω και άλλη συσκευή εδώ. Λοιπόν, θα πάμε στο σταυρό να προσθέσουμε τη συσκευή πρώτα. Όπως βλέπετε, το application έχει αρχίσει να κάνει scan. Εδώ έχει βρει την κάμερα μας, scanning for devices nearby. Εάν δεν σας το βγάλει εδώ, θα πάτε και θα πατήσετε στην κάμερα εδώ. Είναι η Mi Home Security Camera 360 1080p, αυτή εδώ. Εμένα όμως μου έχει βρει την κάμερα από μόνον του. Εάν δεν την βρει, σπρώξτε το έτσι λίγο προς τα κάτω για να το βρείτε. Λοιπόν, το πατάω και μου εμφανίζει τα διαθέσιμα router και το πατώ. Λοιπόν, κάνω accept όλες τις άδειες. Next. Λοιπόν, και μου παρουσιάζει ένα barcode στην οθόνη του κινητού. Αυτό το barcode θα το περάσω μπροστά από την οθόνη της κάμερας. Και πάμε. Με αυτόν τον τρόπο, μέχρι να το δεχτεί. 15, λίγο μπροστά πίσω, 15 εκατοστά περίπου. Ένα λεπτάκι. Τα ακούσατε? Το δέχθηκε. Λοιπόν, πατάμε και πάμε next. Device added. Λοιπόν, και ονομάζουμε την κάμερα ό,τι επιθυμούμε. Είναι bathroom, bedroom, kitchen, kids room. Μπορούμε να προσθέσουμε και εμείς κάποιο χώρο εδώ που έχουμε. Εγώ θα προσθέσω dining room. Και με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να προσθέσουμε και άλλες κάμερες. Next. Θέλουμε να την ονομάσουμε video camera, ό,τι θέλετε. Next. Let's get started. Και όπως βλέπετε μου έχει εμφανίσει την εικόνα, τώρα λαμβάνει η εικόνα. Κάμερα μπορεί να περιστρέφουμε όπου θέλουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που συμβαίνουν όταν δεν μπορείτε να ενώσετε την κάμερα. Θα πρέπει να κάνετε accept όλες τις άδειες όσες σας βγάζει να κάνετε. Επιπλέον, εάν πάλι δυσκολεύεστε για να καταγράψει το barcode, θα πρέπει να το κάνετε μπροστά πίσω το τηλέφωνο σας μέχρι να το διαβάσει. Επίσης μπορώ να πω, εάν αντιμετωπίσετε και άλλο πρόβλημα, να κάνετε ένα restart του τηλέφωνο σας, να πάτε πίσω και να ξαναπροσπαθήσετε. Εάν κατά λάθος δεν έχετε αποδεχθεί κάποιες άδειες από την αρχή, μπορείτε να διαγράψετε το application, να το ξανακατεβάσετε και να ακολουθήσετε τις ίδιες οδηγίες από την αρχή. Και απευθύνομαι και στα άτομα που δεν ασχολούνται και πολύ με την τεχνολογία. Είναι καλύτερα, αν δεν κατέχουν πάρα πολύ, να ρωτήσουν και κάποιο γνωστό, κάποιο φίλο να τους βοηθήσει. Εγώ σας έχω δείξει τον πιο εύκολο τρόπο εγκατάστασης του κινητού σας. Εύχομαι να σας βοήθησε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.